Η απάντηση να έχετε όλοι κατά νου, παρακαλώ, ότι το δελτίο της ΝΕΤ δεν μπορεί να περιμένει. Είναι στις 9 ακριβώς, άρα πρέπει να είμαστε λίγο σύντομοι, να μιλήσει λίγο και το κοινό. Καταρχήν, νομίζω ότι για να βγούμε από την κρίση πρέπει να έχουμε σχέδιο για το πώς θα βγούμε από την κρίση. Και μέρος του σχεδίου είναι να δουλέψουμε σε επίπεδο περιφέρειας. Κάθε περιφέρεια, μέσα από ένα διάλογο στα περιφερειακά συμβούλια με τις φορείς, να διαμορφώσει ένα σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης. Αν αυτό δεν υπάρξει, δεν θα βγούμε ποτέ από την κρίση. Το δεύτερο είναι ότι χρειαζόμαστε στοχευμένα πολιτικές που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Δηλαδή, εδώ θα έπρεπε οι Δήμοι, οι περιφέρειες να πούνε πού μπορεί να δημιουργούν θέσεις εργασίας. Και να έρθει και η κεντρική διοίκηση και να πει τους πόρους, τους χρησιμοποιώ αποτελεσματικά. Ακούμε πολύ συχνά στο Ευρωκοινοβούλιο ότι η Ελλάδα έχει πόρους και δεν μπορεί να τους απορροφήσει. Το είπε και ο κύριος Σούλτς. Τι χρειάζεται, αν έχουμε 12 δισεκατομμύρια, δεν πρέπει να πάνε σε αυτοκινητοδρόμους. Θα πρέπει να πάνε στους νέους ανθρώπους που θέλουν να έρθουν εδώ πέρα. Αλλά όχι για να εκπαιδευτούν. Πάντως και αυτό το Αθήνα Πάτρα καλό είναι να τελειώσει κάποια στιγμή. Εντάξει, έτσι, αλλά ίσως είναι χρόνια σε αυτήν την κατάσταση. Αλλά εάν δώσουμε τα 6 δισεκατομμύρια σε αυτή τη φάση για να γίνουν μερικοί αυτοκινητόδρομοι, τα 6 δισεκατομμύρια θα μπορούσαν να δημιουργήσουν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Και ας αφήσουμε για αργότερα τους αυτοκινητοδρόμους. Και δεν είναι και βιώσιμοι οικονομικά, αλλά τέλος πάντων δεν θέλω να μπλέξω αυτή τη συζήτηση. Λέω, εάν μπορούσαμε να δώσουμε, αυτή τη στιγμή θα δοθούν για σεμινάρια στην πραγματικότητα 100 εκατομμύρια. Δηλαδή 200 σχέδια πανελλαδικά στο όνομα της κοινωνικής οικονομίας, αλλά δεν οδηγούν σε κοινωνική οικονομία. Αντί λοιπόν αυτά να σπαταληθούν, θα έπρεπε να πάνε στοχευμένα σε νέους ανθρώπους να έρθουν με αυτό το λεγόμενο εγγύηση για τους νέους. Δηλαδή μια επιταγή που θα λέει: θα πας στο χωριό, θα πας εκεί στα ορεινά και θα κάνεις μια δραστηριότητα. Έχεις ένα κεφάλαιο με 10.000 ευρώ και θα δημιουργήσεις μια δραστηριότητα. Μετά θα σε ελέγξω εγώ, έκανες κάτι. Κοινωνική δραστηριότητα, παραγωγική δραστηριότητα, περιβαλλοντική δραστηριότητα. Και θα δω στα 2 χρόνια αν αυτό είχε ένα αποτέλεσμα. Αντίκρισμα. Αν είχε αποτέλεσμα, ας πούμε στο χαρίζω. Αν δεν είχε αποτέλεσμα, πρέπει να το επιστρέψεις. Αυτό το κάνουν πάρα πολύ έξυπνα στις σκανδιναβικές χώρες, το κάνουν στην Αυστρία. Εμείς εδώ κάνουμε βιομηχανία σεμιναρίων. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρξει και μια πολιτική που ενισχύει την περιφερειακή ανάπτυξη. Γιατί ας είμαστε σοβαροί αυτή τη στιγμή. Αυτό που χρειάζεται είναι 200-300.000 θέσεις εργασίας, 500.000 θέσεις εργασίας, να ξανακινηθεί η οικονομία, αλλά σε χρήσιμα πράγματα. Να έρθει εδώ πέρα να κάνει, ας πούμε, συμπληρωματικές δομές στη χτινοτροφία, να πάει να αξιοποιήσει τα υπολείμματα που λέγαμε από τη διαχείριση του δάσους και να φτιάξει πράσινη ενέργεια. Όχι να εγκαταλείψει τα χωράφια και να βάλει φωτοβολταϊκά. Μάλιστα. Αλλά να αξιοποιήσει τα υπολείμματα. Να φτιάξουν κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Να πάρει από τα απόβλητα της κτηνοτροφίας και να φτιάξει πάρα πολλά προϊόντα που είναι πολύ σημαντικά με υψηλή προστιθέμενη αξία. Να πάρει τα απόβλητα του ελαιοργείου και να τα κάνει. Σας λέω τώρα μερικά παραδείγματα συνολικά για τη γεωργία. Άρα λοιπόν υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν χρηματοδοτήσεις, δεν πάνε εκεί, πάνε σε άλλα πράγματα ή δεν απορροφούμε. Δεν βγαίνουμε από έτσι από την κρίση. Ένα που είναι πάρα πολύ σημαντικό, νομίζω, είναι ο ρόλος της περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Εμείς στο Ευρωκοινοβούλιο, ειδικά η δικιά μας ομάδα η Πράσινη, αλλά και εγώ ως εισηγητής στην πολιτική για την κοινωνική συνοχή, επιμένουμε όταν θα υπάρξουν τα σχέδια, αυτό που λένε agreement ή contract, δηλαδή συμφωνία ή συμβόλαια μεταξύ του κράτους μέλους και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να μπουν στο παιχνίδι και οι περιφέρειες. Δηλαδή να συνυπογράψουν και να συναφασίσουν για το μοντέλο περιφερειακής. Μιας και μιλάτε για περιφέρειες.